Άλλη μια μεγάλη βλάβη στο δίκτυο ίδρυψης της ΔΕΙΑ απέδειξε πως παράλληλα υπήρχαν και άλλα προβλήματα, λέει, ανάμεσα στα άλλα, για το θέμα που προέκυψε νωρίς και ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών στις οδούς Βενιζέλου, Γούναρη και Χρυσοστόμου ότι το νερό θα επιστρέψει γύρω στις 2 το μεσημέρι. Όμως τελικά η βλάβη αυτή οδήγησε σε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των εργασιών. Πάντως, μέχρι και τις 7 το απόγευμα, όπως δηλώνει και η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑ, το νερό θα επέστρεφε κανονικά στο δίκτυο και οι κάτοικοι θα έπρεπε να κάνουν λίγες ώρες μόνο υπομονή ακόμη. Εδώ, στο πλαίσιο αντικατάστασης βανών που κάνουμε, όπως είχαμε πει παλιότερα, τις παλιές βάνες να τις εγκαθιστούμε σιγά σιγά για να μην κλείνουμε νερό σε μεγάλη περιοχή, αντικαθιστούμε 2 βάνες παλιές σε παλιό αγωγό, οι οποίες δεν δουλεύανε, αλλά διαπιστώσαμε τώρα που ανοίξαμε το φρεάτι ότι χάναν και πολύ νερό, το οποίο δεν έβγαινε και πάνω. Χάναν και πολύ νερό, θα αντικαταστήσουμε και τις 2, οπότε να απομονώνουμε και την κάτω περιοχή προς την πλατεία και την επάνω περιοχή προς τη Νέα Κρόμη. Σήμερα λοιπόν αυτές οι 2 περιοχές, από πλατεία έως και Νέα Κρόμη. Μέχρι και Νέα Κρόμη, στην κάτω πλευρά, νότια της Νέας Κρόμης, δεν θα έχει νερό μέχρι το απογευματάκι. Θα καθίσει το συνεργείο μέχρι αργά και θα το τελειώσουμε σήμερα. Και θα κάνουμε και ένα καινούριο φρεάτιο με ωραίο καπάκι. Γιατί ενοχλούσε εδώ την περιοχή το καπάκι, ήταν παλιό και χτυπούσε και έβγαινε, ενοχλούσε τους κατοίκους. Οπότε με ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Και το καπάκι θα αλλάξουμε, καινούριο, και τις βάνες θα αλλάξουμε και θα απομονώσουμε και τη διαρροή θα κάνουμε και θα απομονώσουμε την κάτω με την κάτω, την πάνω περιοχή με την κάτω. Οπότε σε περίπτωση βλάβης στην κάτω να μην κόβουμε και την επάνω περιοχή. Ωραία. Θα βάλουμε 2 βάνες. Ωραία. Πόσες ώρες δεν θα έχουν νερό οι κάτοικοι σε όλη την οδό Βενιζέλου, τη Γούναρη έως και την περιοχή της κάτω Κρόμης? 6-7 η ώρα το απόγευμα να τελειώσουμε. Αν όλα πάνε καλά, αν δεν έχουμε κάποια δυσκολία και κάποιο άλλο εμπόδιο. Φαίνεται μέχρι τις 6-7 η ώρα. Είχαμε κάνει ανακοίνωση μέχρι τις 2, αλλά πέσαμε έξω στο εξής, ότι διαπιστώσαμε ότι και οι βάνες χάνανε πολύ νερό, το οποίο δεν έγινε δυστυχώς επάνω. Οπότε θα προβούμε και στην αντικατάσταση των 2 βανών και νομίζω μέχρι τις 6-7 η ώρα θα τελειώσουμε.